Πρόεδρε, βρισκόμαστε στην διαδικασία της κατάθεσης των αιτήσεων για το έτος 2016. Ποιος είναι ο τρόπος που θα λάβουν την επιδότηση παραγωγή για αυτό το έτος? Καταρχάς, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Ο τρόπος που θα λάβουν την επιδότηση η παραγωγή για το 2016 έχει ήδη οριστεί από τα οριστικά δικαιώματα που βγήκαν για το 2015. Αυτό που παρατηρούμε είναι τα οριστικά δικαιώματα που πλέον είναι η ιδιοκτησία των παραγωγών που τα απέκτησαν, σε πολλές περιπτώσεις είναι μειωμένα. Είναι μειωμένα γιατί σύμφωνα με την καινούργια ΚΑΠ 15-19 υπάρχει μια σταδιακή μείωση της επιδότησης που ξεκινά από το 15% φέτος και σταδιακά φτάνει μέχρι και το 30-40% σε κάποιες περιπτώσεις. Είχε μεγάλη σημασία την περσινή χρονιά κατά πόσο η παραγωγή έκανε σωστά την σύνταξη, σωστά την αίτηση για τα οριστικά δικαιώματα, και γιατί αυτά θα τους συνοδεύουν μέχρι το 2019. Φέτος, για πρώτη φορά, το Υπουργείο άνοιξε πολλές πύλες Α, δηλαδή πιστοποίησε στον ομό μας περίπου 11 φορείς για τη σύνταξη των αιτήσεων του ΟΣΔΕ. Αυτό έχει και θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά. Πρέπει ο παραγωγός να δώσει μεγάλη προσοχή που θα συντάξει την αίτησή του. Πρέπει να κοιτάξει ποιο είναι το τιμολόγιο καταρχάς, γιατί όλοι μας περνάμε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και οι συνεταιρισμοί αλλά και η παραγωγή. Αλλά συγχρόνως πρέπει να συνδυάσει το χαμηλό τιμολόγιο σε μια πύλη Α, η οποία θα του δίνει την εγγύηση ότι θα πάρει την επιδότησή του και δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ. Γιατί πλέον δεν μπορεί να πηγαίνει να αφήνεται στην τύχη τίποτα. Με τα καινούργια μέτρα στη φορολογία με την αύξηση των εισφορών του ΕΛΓΑ, η οποία αυξήθηκε το πλαφόν από τα 3.500 ταβάνι από 3.700 στις 10.000, θα υπάρχει ακόμα μια μεγαλύτερη επιβάρυνση στο κομμάτι αυτό. Οπότε όλα παίρνουν τη σημασία τους και πρέπει να επιλέξει συντάκτη ο οποίος έχει εμπειρία και έχει δείξει δείγματα στο να φτάσουν τα χρήματα στη τσέπη του παραγωγού. Και η ΕΑΣ Υγείας Ολυμπίας είναι ένα συνεταιρισμός, μια συνεταιριστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται 35 χρόνια στο κομμάτι του ΟΣΔΕ και κανένας παραγωγός δεν έχει χάσει τα χρήματά του. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορεί να υπήρχαν καθυστερήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχασε παραγωγός ούτε ένα ευρώ. Κύριε Παλαιμόν, ο λόγος με τον οποίο συνεργάζεστε φέτος με τον συνεταιρισμό της κορυφής, ποιος είναι? Όπως σας είπα, αναγνωρίστηκαν 11 πύλες στον ομό. Η γραμμή του Συμβουλίου και δική μου προσωπικά είναι ότι οι συνεργασίες της Ένωσης Υγείας Ολυμπίας πρέπει να είναι σε συνεταιριστικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο εταιριών. Οι περισσότερες πύλες Α που έχουν αναγνωριστεί για τη σύνταξη των αιτήσεων είναι ιδιωτικές εταιρείες ή πολυμετοχικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν συνεταιριστική οντότητα. Ούτε εκπροσωπούν θεσμικά τον παραγωγό, ούτε μπορούν να διεκδικήσουν για τον παραγωγό. Και μην ξεχνάμε ότι τα συμφέροντα του παραγωγού σε ένα συνεταιρισμό δεν ξεκινούν και σταματούν με τη σύνταξη του ΟΣΔΕ. Οι παροχές που δίνει ένας συνεταιρισμός και μια συνεταιριστική εταιρεία στον παραγωγό είναι πολλαπλές, όπως είναι η συγκέντρωση προϊόντων, η προμήθεια σε εφόδια, η μεταποίηση που γίνεται στα προϊόντα και μια σειρά γεγονότων και πραγμάτων που βοηθούν και ενισχύουν το εισόδημά του. Θα ήταν αποτυχία για μας να πούμε ότι κάνουμε τη σύνταξη του ΟΣΔΕ και σταματάει πλέον καμία οποιαδήποτε επαφή με τον παραγωγό ή ξεκινάει και τελειώνει εκεί. Ο συνδυασμός κορυφής συνεργασία με την ΕΑΣ Υγείας Ολυμπίας
λειτουργεί και δραστηριοποιείται σε όλα τα υποκαταστήματα της ΕΑΣ Ηλίας Ολυμπίας. Δηλαδή, Πύργος, Ζαχάρο, Κρέστανα, Συναντρίτσανα και γενικά υπάρχουν συνεργεία, αυτά είναι τα μόνιμα συνεργεία που στο Πελόπιο, και υπάρχουν συνεργεία σε όλα τα χωριά. Βγαίνει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το οποίο ακολουθείται πιστά και οι παραγωγοί μπορούν να προσέλθουν για να συντάξουν την αίτησή τους. Το προσωπικό έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή του προσωπικού, οι οποίοι είναι, καταρχάς έχουν επιστημονική κατάρτιση. Το 80% από αυτούς είναι πτυχιούχοι, με πτυχίο ανώτατων σχολών, καθώς και οι οδηγίες από το Συμβούλιο είναι να είναι ευγενικοί με τον κόσμο, γιατί μέσα στην δύσκολη κατάσταση που περνάμε όλοι, ακόμα και η σκόμιση δικαιολογητικών από τον κόσμο για τη σύνταξη των αιτήσεων είναι δύσκολη. Οπότε πρέπει και αυτοί να έχουν υπομονή και να σταθούν πάνω από τον παραγωγό και να τον βοηθήσουν ώστε να γίνει μια σωστή δουλειά με ένα θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Καλλιμάρο, κλείνοντας, γιατί ο παραγωγός να επιλέξει την Ένωση Υγείας Ολυμπίας και το Συνδέσμο Κορυφής για τη σύνταξη της αίτησης ΩΣΔΕ? Η Ένωση είναι το 1926 σε συνεργασία με συνεταιρισμούς, τώρα την χάνει η Ένωση Συνεταιρισμός Κορυφής. Δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ από κανέναν παραγωγό, είτε στο επίπεδο εισκόμησης προϊόντων, είτε στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Είμαστε έμπειροι και είμαστε και βέβαιοι ότι η συνεργασία με το Συνδεσμό Κορυφής και την Ένωση Υγείας Ολυμπίας θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον παραγωγό και είμαστε εδώ όλο τον χρόνο για ό,τι χρειαστεί, είτε στο επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσον αφορά το ΩΣΔΕ, είτε για οποιαδήποτε άλλη αγροτική, οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που έχει σχέση με το αγροτικό εισόδημα.